Μπορεί το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες να καθυστερήσει λίγο, αλλά θα είναι διπλό. Ο λόγος, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Από τον Ιανουάριο, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων θα φορολογούνται με νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα έχει εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος. Ο συντελεστής για το συγκεκριμένο τμήμα εισοδήματος, αλλά και έως 20.000 ευρώ, είναι σήμερα 22%. Ενθαρρυντικά τα βλέπω τα πρώτα μέτρα και γενικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή, αν οι θεσμοί θα τους επιτρέψουν να κάνουν αυτά. Πάντως, μέχρι στιγμής κάτι κινείται. Μια χαρά. Περιμένετε ότι θα έρθουν αλλαγές και καλύτερες μέρες. Εντάξει, κάτι καλά. Θα σας φτιάξω 2-3 πράγματα καλά. Η νέα φορολογική κλίμακα θα τεθεί σε ισχύ από τα εισοδήματα του 2020. Ενώ όμως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν ελεύθερνση από τον Ιανουάριο μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν όφελος από το 2021. Αυτό θα γίνει διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 το 2021. Το όφελος όμως θα είναι διπλό, καθώς θα συμψηφίσουν την προκαταβολή φόρου 100% που θα τους γίνει για τη χρήση του 2020 με το εκαθαριστικό για τα φετινά εισοδήματα. Ας είναι καλύτερες μάλλον, ναι, είμαι λίγο αισιόδοξη, λίγο. Πρέπει να... Εντάξει. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. 2 μήνες έχει, εντάξει. Είστε ικανοποιημένοι τουλάχιστον μέχρι τώρα. Καλά με το να τα ακούσω. Το πώς θα γίνουν οι πράξεις, πώς θα είμαστε δηλαδή καλυμμένοι εμείς η μεσαία τάξη που μας εξαφανίσανε.